χρήσιμες συμβουλές του καθηγητή, όπως πάντα. Πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με την Υπουργό Εργασίας, την κυρία Έφη Αξιόγλου, γιατί χθες είχαμε την ανακοίνωση του πακέτου μέτρων για τους πληγέντες. Κυρία Αξιόγλου, καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Πείτε μας για αυτό το πακέτο, γιατί ένα μεγάλο κομμάτι αφορά και τον τομέα της δικής σας ευθύνης, που έχει να κάνει με τους άνεργους, έχει να κάνει με τους συνταξιούχους, αλλά και κάποια επιδόματα που θα δοθούν στις οικογένειες των πληγέντων. Για πείτε μας πώς δρομολογείτε την εφαρμογή αυτών των μέτρων και αν έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα και πώς θα εξελιχθεί η διαδικασία. Ναι. Η ελληνική κυβέρνηση σχεδίασε ένα ολοκληρωμένο, εκτιμώ, πλέγμα μέτρων για την άμεση ανακούφιση των πληγέντων και την αποκατάσταση υλικών ζημιών, αλλά και την άρση διαδικαστικών και λοιπόν εμποδίων που μπορούν να συναντήσουν αυτοί οι άνθρωποι που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Αττική. Αφορά, όπως είπατε, όλους όσοι επλήγησαν από τις πυρκαγιές και είναι στην Αττική, τους άνεργους, τους συνταξιούχους, τους εργαζόμενους, τα παιδιά, τις οικογένειες. Ειδικότερα τώρα έχουμε, ας πούμε, 5 κατηγορίες μέτρων. Είναι μέτρα άμεσης οικονομικής ενίσχυσης, εφάπαξη και μεγαλύτερης διάρκειας, ειδικά μέτρα για τις οικογένειες και τους συγγενείς των θανόντων, μέτρα φορολογικής και ασφαλιστικής ελάθμισης, μέτρα χρηματοδότησης και αποκατάστασης ιδιωτικών περιουσιών αλλά και των δημόσιων υποδομών και άλλα μέτρα έτσι ανακούφισης και διευκόλυνσης των πληγέντων. Πιο συγκεκριμένα θέλουμε να πούμε μερικά βασικά μέτρα, πρώτα απ' όλα για τις οικογένειες των θυμάτων που αποτελεί και το βασικό μας, η βασική μας προτεραιότητα. Θα δοθεί οικονομική ενίσχυση 10.000 ευρώ στον σύζυγο ή τον πλησιέστερο συγγενή του θανόντα, ενώ σημαντικό επίσης είναι το μέτρο υποστήριξης των τέκνων τα οποία μπορεί να έχασαν κάποιον γονέα στην πυρκαγιά. Σε αυτά τα παιδιά θα δοθεί 1.000 ευρώ το μήνα, 1.000 ευρώ το μήνα οικονομική ενίσχυση έως την ενηλικίωσή τους ή έως το 24ο έτος της ηλικίας τους εφόσον σπουδάζουν σε κάποιο ίδρυμα της χώρας μας. Σε περίπτωση δε που υπάρχει η συνθήκη το τέκνο αυτό να έχει και αναπηρία άνω του 67%, αυτό το μηνιαίο επίδομα των 1.000 ευρώ θα δίνεται εφόρου ζωής. Παράλληλα, τα παιδιά αυτά θα μπορούν να μεταγραφούν εφόσον σπουδάζουν σε οποιοδήποτε ίδρυμα που βρίσκεται πλησίον της οικογενειακής τους κατοικίας, ενώ θα δοθεί και ειδική μοριοδότηση άνω του 20%. Κυρία Αξιόγλου, ναι, πριν προχωρήσουμε σε αυτά, ήθελα να δώσω έτσι πρώτα απ' όλα το στίγμα για αυτές τις οικογένειες που είναι και η βασική μας προτεραιότητα. Ναι, σωστό είναι αυτό. Οι πόροι, οι οικονομικοί έχουν βρεθεί, έχουν προϋπολογιστεί κάποια χρήματα. Απολύτως. Όλα αυτά τα μέτρα είναι απολύτως συγκεκριμένα, προέρχονται από πολύ συγκεκριμένες πηγές του κρατικού προϋπολογισμού, από διάφορες πηγές, όπως μπορώ να εξηγήσω για κάθε ένα εξ αυτών. Άλλα είναι ήδη εντός των περιθωρίων του προϋπολογισμού, όπως προβλέπονται ήδη, εννοώ δηλαδή, όπως για παράδειγμα τα επιδόματα ανεργίας κτλ. Και άλλα είναι αυτή τη στιγμή εντός των ορίων του κρατικού προϋπολογισμού. Δεν υπάρχει κανένα. Είναι ένα σύνθετο πακέτο, κυρία Αξιόγλου, όπου ουσιαστικά ανακουφίζει τις οικογένειες των πληγέντων και τους συγγενείς, παιδιά, συζύγους, και βέβαια εξασφαλίζει και το βοήθημα αυτό και τα επόμενα χρόνια για τα θύματα αυτής της πυρκαγιάς. Ναι, έτσι, για τα παιδιά, ιδίως όπως είπα, είναι 1.000 ευρώ το μήνα για όλα τα χρόνια μέχρι την ενηλικίωσή τους ή μέχρι να τελειώσουν τις σπουδές τους εφόσον σπουδάζουν. Να πω δε ότι όλα τα μέτρα τα οποία αναφέρουμε προστίθενται σε μέτρα που τυχόν προβλέπει κείμενη νομοθεσία. Έτσι, για παράδειγμα, σε αυτά τα μέτρα που αναφέραμε τώρα για τις εξαιρετικές περιπτώσεις των οικογενειών που είχαν θύματα, προφανώς προστίθενται στη σύνταξη θανόντος που δικαιούνται να λαμβάνουν. Έτσι. Άρα μιλάμε για πρόσθετα μέτρα. Είναι πρόσθετα μέτρα. Αυτό είναι για τις οικογένειες. Από εκεί πέρα υπάρχει και μια δέσμη μέτρων για τους συνταξιούχους, για τους ασφαλισμένους, για τους άνεργους. Υπάρχουν άνθρωποι που χάσαν τη δουλειά τους λόγω της πυρκαγιάς. Δούλευαν σε ένα εστιατόριο, μια επιχείρηση τοπική, η οποία κάηκε και σήμερα το πρωί δεν έχουν δουλειά. Εκεί λοιπόν δίνεται, πέρα από το επίδομα ανεργίας που δίνεται από τον ΟΑΕΔ, θα δίνεται και μια πρόσθετη οικονομική ενίσχυση των 650 ευρώ. Παράλληλα, για κάθε επιχείρηση η οποία επλήγει, βρισκόταν δηλαδή στις περιοχές εκείνες που επλήγησαν, θα δίνεται μια έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 8.000
4.000 ευρώ, ενώ σε κάθε φυσικό πρόσωπο ή οικογένεια που βρίσκεται στις πληγήσεις περιοχές θα δοθεί έκτακτη οικονομική ενίσχυση 5.000 ευρώ. Θα είναι 6.000 ευρώ εάν η οικογένεια είναι τρίτεκνη ή πολύτεκνη. Μάλιστα. Ειδικά για τους συνταξιούχους τώρα, θα δοθεί για τους συνταξιούχους που βρίσκονται στις περιοχές που επλήγησαν, θα δοθούν δύο πρόσθετες συντάξεις, επομένως θα πιστωθεί το επόμενο διάστημα στους λογαριασμούς. Έχουμε τους χρόνους, κύριε Αξιόγλου, είναι πρόωρο να πούμε, δηλαδή αυτές οι δύο συντάξεις έχετε υπολογίσει πότε θα πιστωθούν? Τώρα, για κάθε ένα από αυτά τα μέτρα, όλα αυτά τα μέτρα είναι άμεσης εφαρμογής, απλώς οι χρόνοι ελαφρώς διαφέρουν. Θα πω γιατί. Για να μπορέσει να γίνει η πίστοση των συντάξεων, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να ολοκληρωθεί το έργο που βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη της αυτοψίας των περιοχών. Και της καταγραφής των πληγέντων, έτσι. Ακριβώς. Mm-hmm. Βέβαια, αυτή η δράση προχωρά πάρα πολύ γρήγορα. Όπως ακούσατε χθες, στην προσπάθεια που κάνει το Υπουργείο Υποδομών με τους μηχανικούς που έχει στείλει στις περιοχές, ήδη έχουν γίνει οι αυτοψίες σε 2.000 περίπου ακίνητα. Άρα προχωράει γρήγορα αυτό, θα εκδοθεί πολύ γρήγορα μια υπουργική απόφαση από τον Υπουργό Υποδομών, η οποία θα προσδιορίζει επακριβώς τα συγκεκριμένα ακίνητα και τις περιοχές, θα χαρτογραφεί ακριβώς την περιοχή που έχει πληγεί, προκειμένου αμέσως μετά εμείς να προχωρήσουμε στην υλοποίηση αυτών των μέτρων. Άρα, σε ό,τι αφορά τις συντάξεις, να πω πρώτα απ' όλα ότι οι συντάξεις του Αυγούστου για όλους τους ασφαλισμένους, γιατί δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε διάκριση, για όλους τους συνταξιούχους, οι συντάξεις του Αυγούστου θα καταβληθούν αυτή την Παρασκευή, άρα νωρίτερα από ό,τι συνήθως. Αυτή την Παρασκευή λοιπόν θα καταβληθούν οι συντάξεις του Αυγούστου για όλους, τους συνταξιούχους. Στις 27 λοιπόν του μηνός, νωρίτερα από ό,τι συνηθίζεται, και εν συνεχεία μόλις έχουμε αυτόν τον προσδιορισμό των περιοχών και των κατεστραμμένων ακινήτων, θα πιστωθούν οι δύο πρόσθετες συντάξεις που προανέφερα ως έκτακτο μέτρο για αυτούς που έχουν πληγεί. Μάλιστα. Κυρία Αξιόγλου, επίσης υπάρχουν ελεύθεροι επαγγελματίες, επιχειρηματίες, οι οποίοι έχουν καταστραφεί οι επιχειρήσεις τους, δεν έχουν αντικείμενο εργασίας, υπάρχουν εισφορές που τρέχουν. Εκεί τι θα γίνει? Εκεί υπάρχει ένα σύνολο μέτρων ασφαλιστικών ελαφρύνσεων. Πρώτα απ' όλα κεφαλαιοποιούνται τυχόν καθυστερούμενες εισφορές που είχαν καθυστερήσει έως το τέλος του Ιουνίου. Επίσης αναστέλλεται η καταβολή των τρέχουσών εισφορών, των δόσεων εφόσον βρίσκονταν σε ρυθμίσεις ή των δόσεων εκαθάρισης για 6 μήνες, αρχής γενομένης από την 1η Ιουλίου του 2018. Άρα μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου, για 6 μήνες, αναστέλλεται η υποχρέωση αυτών των ανθρώπων να καταβάλουν εισφορές, δόσεις κτλ. Δηλαδή να μην έχουν το άγχος ότι αν δεν πληρώσουν τη δόση τους, εφόσον βρίσκονται σε ρύθμιση, ή αν δεν καταβάλουν την εισφορά τους, είτε θα εκπέσουν του σχήματος των δόσεων που έχουν, είτε μετά θα έχουν κάποιο πέναλτι, κάποια ποινή κτλ. Δεν θα συμβεί αυτό. Από τώρα και μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου για αυτούς τους ανθρώπους αναστέλλεται η υποχρέωση καταβολής εισφορών, δόσεων κλπ. Και εν συνεχεία ξεκινάμε από την 1η-1η του 19, όπου δίνεται η δυνατότητα αποπληρωμής αυτών των υποχρεώσεων σε ένα ικανοποιητικό αριθμό δόσεων, προκειμένου να μπορούν να ανταπεξέλθουν και να μην μετά τους πέσουν και όλα μαζί. Δηλαδή έχει κάνει μια πρόνοια ο ΕΦΚΑ ώστε να αποπληρώνονται εν συνεχεία οι υποχρεώσεις τους σε 12 με 24 μηνιαίες δόσεις. Εφόσον μιλάμε για δόσεις ρυθμίσεων, να αποπληρωθούν αυτές οι δόσεις που ανεσφάλισαν στο τέλος της ρύθμισης. Έχει γίνει μια ολοκληρωμένη πρόνοια για να μην πέσουν μετά όλα μαζί από την 1η-1η του 19. Πάντως από τώρα μέχρι και το τέλος του Δεκεμβρίου να μην έχουν αυτό το άγχος με την καταβολή των εισφορών κτλ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, η ελάφρυνση αυτή. Επομένως, κυρία Αξιόγλου, καταλαβαίνω ότι πρώτα πρέπει να γίνει η καταγραφή για να ξέρουμε και τον αριθμό των δικαιούχων αυτού του πακέτου των μέτρων, των ελαφρύσεων και των ενισχύσεων. Από εκεί και πέρα, οι δικαιούχοι προφανώς έχουν καταστραφεί τα πάντα. Δεν έχουν δικαιολογητικά, δεν έχουν χαρτιά, δεν έχουν τίποτα. Θα πρέπει προφανώς να υποβάλουν κάποια αίτηση.
είτε στον ΕΦΚΑ. Πώς θα γίνει η διαδικασία αυτή? Να εξηγήσω λίγο αυτό. Σε ό,τι αφορά πρώτα απ' όλα τις φορολογικές ελαφρύνσεις. Mm-hmm. Γιατί υπάρχουν και μια σειρά από φορολογικές. Ναι, ένα πολύ μεγάλο με τις φορολογικές ελαφρύνσεις. Η παράταση υποβολής δηλώσης φορολογίας εισοδήματος ως 30 Οκτωβρίου του 2018, υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ ως 30 Οκτωβρίου του 2018 κτλ. Όπως και η απαλλαγή του έμφυα έτσι από τα ακίνητα που καταστράφησαν ή είναι μη κατοικήσιμα. Σε ό,τι αφορά τα φορολογικά, αυτό μπορεί να γίνεται αυτοματοποιημένα από την εφορία. Από τη στιγμή δηλαδή που θα υπάρξει η καταγραφή, όπως είπαμε, και η αποτύπωση ακριβώς των περιοχών και των πληγισών ακινήτων. Έχουν και τη φορολογική έδρα, άλλωστε ξέρει η εφορία που ακριβώς, η εφορία έχει τα στοιχεία αυτά. Αυτομάτως μπορεί να κάνει τις διευκολύνσεις αυτές. Πάει αυτό το σκέλος. Σε ό,τι αφορά τα ασφαλιστικά, επίσης, αν θέλουν να κάνουν χρήση αυτών των διευκολύσεων που είπαμε, με την αναστολή υποχρέωσης, καταβολής εισφορών κτλ., στον ΕΦΚΑ, με μια απλή αναφορά του ΆΜΚΑ τους, επίσης ο ΕΦΚΑ, προσδιορίζοντας τις περιοχές, όπως είπαμε πριν, θα γνωρίζει ποιοι είναι οι άνθρωποι αυτοί. Οπότε με μία απλή αναφορά στον ΕΦΚΑ και μέσω του ΆΜΚΑ τους θα μπορέσουν να κάνουν χρήση αυτών των διευκολύσεων. Σε ό,τι αφορά την καταβολή των διπλών συντάξεων, δεν χρειάζεται να κάνουν κάτι συνταξιούχοι, να μην έχουν στο νου τους αυτό. Επίσης ο ΕΦΚΑ μπορεί να τους βρει και το Υπουργείο Εργασίας μπορεί να τους εντοπίσει για να τους πιστώσει τις δύο συντάξεις. Δεν θα χρειάζεται να κάνουν αίτηση γι' αυτό. Σε ό,τι αφορά τα ειδικά βοηθήματα και τις οικονομικές ενισχύσεις, εκεί θα χρειαστεί να κάνουν μία αίτηση προκειμένου να απαλάβουν. Όπως είχε γίνει και στην περίπτωση των πλημμύρων, θα χρειαστεί να κάνουν μία αίτηση στην αρμόδια διεύθυνση προφανώς του Υπουργείου, είτε και στα ΚΕΠ μπορεί να γίνει αυτό, και στην αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Υποδομών. Θα βγει πολύ σύντομα η ανακοίνωση η πρακτική για το πώς θα γίνουν αυτά, αλλά στα υπόλοιπα θα χρειαστεί μία έκδοση ερμηνευτικής εγκυκλίου προφανώς για το πού θα πάνε να υποβάλουν τα... Απλών οδηγιών θα τις βγάλουμε αμέσως το επόμενο διάστημα, απλών οδηγιών για το πώς να ξέρουν να κινηθούν οι... Την διαδικασία. Απλουστευμένη, κυρία Αξιόγλου. Ελπίζω έτσι μας το έχετε περιγράψει. Απλουστευμένη φαίνεται, γιατί δεν υπάρχουν ούτε τα δικαιολογητικά. Οι διαδικασίες που μπορούν να γίνουν αυτοματοποιημένα, δηλαδή είτε από την εφορία. Όχι, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι όπως μας περιγράψατε. Είναι αυτοματοποιημένα. Είναι αυτοματοποιημένα. Από εκεί πέρα τα βοηθήματα, αυτά τα εφάπαξ βοηθήματα, προϋποθέτουν πρώτα την καταγραφή και μετά προφανώς κάποια αίτηση. Εκεί θα πρέπει να γίνει αίτηση. Ναι, τώρα δεν ξέρω εκεί αν έχει αποφασιστεί, αν θα είναι στους Δήμους, αν θα είναι. Στο αρμόδιο Υπουργείο. Όταν μιλάμε για το επίδομα ανεργίας, είναι προφανές ότι έτσι θα γίνει στον ΟΑΕΔ. Έτσι. Ναι, για το επίδομα, για το εφάπαξ, για αυτές. Όταν μιλάμε για τις οικονομικές ενισχύσεις, όπως ακριβώς είχε γίνει και στην περίπτωση των πλημμυρών, εκεί οι αιτήσεις μπορούσαν να γίνουν στους Δήμους, στα ΚΕΠ ή στη Διεύθυνση του Υπουργείου Υποδομών. Θα ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία. Δεν πρόκειται να το αλλάξουμε αυτό. Απλώς για να ενημερωθούν εκ νέου οι άνθρωποι που θα χρειαστούν το επίδομα αυτό, θα βγουν κάποιες οδηγίες στο αμέσως επόμενο διάστημα. Και με τα δικαιολογητικά που θα χρειαστούν, έτσι, ακριβώς, για αυτές τις περιπτώσεις.